Γεια σας φίλοι μου, καλώς ήρθατε σε άλλο ένα επεισόδιο Road to Glory. Σε αυτό το επεισόδιο έχουμε ένα και μοναδικό παιχνίδι Weekend League και έχουμε μια καινούργια ομάδα όπως τη βλέπετε. Ναι, είναι απίστευτη ομάδα, είναι η καλύτερη ομάδα που έχω χρησιμοποιήσει σε οποιοδήποτε FIFA. Και τώρα θα αναρωτιέστε τι έγινε, πώς πήγαμε καλά, πήγαμε πάλι Elite, πήγαμε το ένα, πήγαμε το άλλο. Δεν πήγαμε πουθενά, έτσι κιόλας, δεν πήγαμε πουθενά πραγματικά. Να τα πάρουμε από την αρχή. Παρασκευή έπαιξα 4 παιχνίδια, δεν μου άρεσε καθόλου το gameplay, δεν έπαιξα παραπάνω. Σάββατο, που ήταν καθοριστική μέρα, πραγματικά καθοριστική μέρα, είχα κανονίσει να πάω για το πρώτο μου μπάνιο. Ιούλιος πλέον, 1η Ιουλίου κιόλας ήταν το Σάββατο, πρώτο μου μπάνιο, δεν είχα πάει για μπάνιο. Πήγα για μπάνιο, τα αποτελέσματα πρέπει να τα δείτε εδώ πέρα, πιστεύω φαίνεται λίγο στην κάμερα. Κάηκα σε βαθμό θανάτου, πραγματικά. Δηλαδή δεν ξέρω τι μπορεί να πάθω, ακόμα δεν νομίζω ότι έχω ξεφύγει τον κίνδυνο, δεν ξέρω από στιγμή σε στιγμή μπορεί να πέσω κάτω. Έχω καεί πάρα πολύ. Γύρισα το κεφάλι μου, ήταν σκατά, ήταν κουδούνι. Δεν μπορούσα όχι να παίξω FIFA, δεν μπορούσα να σταθώ όρθιος. Απλά έφαγα και έπεσα για ύπνο. Σηκώθηκα το βράδυ, έπαιξα 2 παιχνίδια με το κεφάλι μου κουρκούτι. Κάναμε το 6-0, γιατί μέχρι εκεί την Παρασκευή, όπως είπα, παίξαμε 4 παιχνίδια. Έκανα 4 στα 4 και 6 και 2 παιχνίδια το Σάββατο, 6-0. Είμαστε στο 6-0, αλλά εγώ δεν μπορούσα να παίξω FIFA. Δεν έπαιζα FIFA, απλά έπαιζα. Έτσι, κάτι, κούναγα τα δάχτυλά μου. Οπότε. Φτάσαμε στην Κυριακή και είχα 34 παιχνίδια για να παίξω. Την Κυριακή ήμουν λίγο καλύτερα, αλλά 34 παιχνίδια είναι πάρα πολλά. Ήταν πάρα πολλά, δεν ξύπνησα και νωρίς, που ήθελα να ξυπνήσω νωρίς, αλλά δεν μπορούσα πραγματικά να ξυπνήσω νωρίς. Οπότε αυτό που έγινε ήταν να σηκωθώ 12 η ώρα, είχε πάει η ώρα 7, είχα παίξει 10 παιχνίδια συνολικά. Λοιπόν, εσείς θα δείτε ένα παιχνίδι, είναι το μόνο παιχνίδι που έχασα. Έπαιξα 14 παιχνίδια, έκανα 13-1, ήμουν 13-0. Σε αυτό το παιχνίδι, πολύ καλός αντίπαλος, καλή ομάδα του. Θα δείτε το παιχνίδι, έχασε αυτό το παιχνίδι, δυστυχώς. Ήταν πολύ καλός το πρώτο ημίχρονο από μένα, κατάφερε να πάρει τις φάσεις του. Θα το δείτε το παιχνίδι και στο δεύτερο προσπάθησα να το γυρίσω, δεν τα κατάφερα και έκανα την πρώτη μου ήττα. Αλλά αυτό που καταφέραμε το 13-0 τι ήταν, να πάρουμε τις 13 νίκες που χρειαζόμασταν. Εδώ δείτε και όλες τις αλλαγές μετά από το Σάββατο και μετά. Ειδικά την Κυριακή άλλαζα συνέχεια σε 4-1-2-1-2. Δεν ξέρω, με αυτή τη συγκεκριμένη ομάδα θα δείτε κιόλας ακριβώς τι φτιάχνω για να μην με ρωτάτε. Με αυτή τη συγκεκριμένη ομάδα έπαιζα πάρα πολύ καλά το 4-1-2-1-2. Έπαιζα πάρα πολύ όμορφο αυτή την Κυριακή, αλλά δεν είχα χρόνο. Αυτό ήταν το πρόβλημα, ότι δεν είχα χρόνο. Οπότε θα δείτε αυτό το παιχνίδι, ήταν η μόνη μας ήττα. Μετά δεν είχα να παίξω περισσότερα. Μπορούσα να πάω και goal 3, αλλά όπως είπα δεν είχα χρόνο. Είχα και άλλα πράγματα να κάνω και δεν προλάβαινα να τα παίξω. Και το goal 3 δεν μου φαίνονταν και τόσο. Σαν στόχος ώστε να πω πρέπει και οπωσδήποτε να πάω goal 3. Θα παίξουμε και τον τέλειο νοκάουτ τώρα, θα μπούμε στο επόμενο Weekend League. No problems με αυτό. Οπότε ναι, τι ήθελα να πω ότι... ναι, το ξέχασα τώρα αυτό που ήθελα να πω. Τέλος πάντων. Α ναι, το στόχο μας. Ότι με 13 νίκες θέλαμε ακριβώς 13 νίκες για να πάμε Elite 1 monthly. Οπότε αυτός έγινε ο στόχος, χωρίς να κάνουμε μήτα. 13-0. Πήγαμε Elite 1 monthly. Την άλλη εβδομάδα θα έχουμε rewards. Θα είναι Silver 2 τα weekly, αλλά θα έχουμε Elite 1 monthly που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Για να μας δώσει κάποιους παίκτες που μπορούμε να τους χρησιμοποιήσουμε να κάνουμε από εδώ και πέρα fan teams. Να ξέρετε ότι από εδώ και πέρα θα αλλάζουμε ομάδες, οπότε θα δείτε διαφορετικά πράγματα στο επόμενο επεισόδιο. Επίσης το επόμενο επεισόδιο θα είναι μεγάλη έκπληξη, γιατί είναι το 50ο μας επεισόδιο. Είναι μεγάλο milestone για αυτό το κανάλι και για αυτή τη σειρά. Είναι απίστευτο, δεν μπορώ να τον συνειδητοποιήσω ώρες ότι έχουμε κάνει 50-49 επεισόδια σήμερα και το επόμενο θα είναι το 50ο. Μου φαίνονται πάρα πολλά. Φυσικά και δεν έχω ξανακάνει τόσα πολλά επεισόδια σε μία σειρά. Οπότε είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό και θα είναι ένα πολύ special επεισόδιο το επόμενο επεισόδιο. Θα σας αρέσει, πιστεύω. Κάντε like αν χαϊπαριστήκατε τώρα με αυτό, γιατί και εγώ είμαι πολύ χαϊπαρισμένος για αυτό το επόμενο επεισόδιο. Και πάμε να περάσουμε σε κάποια σχόλια, να μην ξεχνιόμαστε έτσι. Επόμενο σχόλιο. Μετά από καιρό νομίζω, μετά από 2 επεισόδια που έχουμε να σχολιάσουμε κάποιο σχόλιο. Να σχολιάσουμε κάποιο σχόλιο, δεν ακούγεται σωστά αυτό, αλλά τέλος πάντων. Ναι, θα πάμε σε ένα σχόλιο που είχα κρατήσει το 46ο επεισόδιο για να μην λέω τα ξεχνάω. Απλά μαζεύονται και τα λέμε σιγά σιγά. Οπότε, το σχόλιο, το πρώτο που θα διαβάσουμε σήμερα είναι από τον Τζον Κάσου, ο οποίος είναι και συμφοιτητής στη σχολή πλέον. Από ό,τι μου λέει εδώ πέρα πήρε και πτυχίο, αλλά πάμε να δούμε το σχόλιο του. Μου λέει: Γεια σου Δήμο, μιας και αναφέρθηκε στην άμυνα. Είχα αναφερθεί στο 45ο επεισόδιο ή 6ο, δεν θυμάμαι. Για την άμυνα μου λέει: Θέλω να σε ρωτήσω, προσπαθείς με έναν παίκτη να καλύψεις τους χώρους και τις πάσεις ή ανοίγεις συνέχεια καινούριους παίκτες και είσαι aggressive για να κλέψεις την μπάλα. Και χρησιμοποιείς Jockey, LT και Tackle B, Button C, Contain, Button A. Εντάξει, αυτά είναι τα κουμπιά βέβαια του Xbox, έτσι. Εννοεί L2 ή το V που είναι ο κύκλος κανονικά, αλλά εγώ το έχω στο τετράγωνο. Εντάξει, μην τα μπερδεύω. Τέλος πάντων, το Standing Tackle εννοεί το Jockey που είναι το L2 ή το LT που είναι από πίσω και το Α ή το Χ
που είναι στο PlayStation και το Contain. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από το τέλος. Και μου λέει: συνέχισε την καλή δουλειά. Πληροφοριακά πήρα το πτυχίο. Μπράβο, φίλε μου, καλά, για μένα είσαι legend, έτσι. Δεν ξέρω πώς το κάνεις αυτό και δεν ξέρω. Δώσε μου κάποιες πληροφορίες. Στείλε μου inbox, δεν ξέρω. Πες μου πώς τα κατάφερες, γιατί εγώ δεν βλέπω. Εδώ βλέπετε. Βάζουμε ένα ίσως λίγο τυχερό γκολ με την κόντρα με τον Έριξεν. Θα προηγηθούμε 1-0, αλλά ο αντίπαλος έχει πολλές απαντήσεις μετά. Λοιπόν, όπως είπα, ναι, το πτυχίο, εντάξει, δεν μπορώ, δεν ξέρω. Δεν ξέρω πώς τα κατάφερες. Μπράβο πάντως. Και ισανότερα, καλές δουλειές. Λοιπόν, τώρα για το κουμπιά. Πρώτα απ' όλα να ξεκινήσουμε προς το τέλος. Contain button, ξεγράψτε το. Όσοι το χρησιμοποιείτε, πραγματικά δεν ξέρω τι έχετε στο μυαλό σας. Δεν έχετε καταλάβει ότι δεν δουλεύει αυτό ο τρόπος άμυνας. Δεν υπάρχει contain button πουθενά. Μην το χρησιμοποιείτε το contain button. Είναι αυτό το εδώ το χ, για να καταλαβαίνετε κιόλας. Μην χρησιμοποιείτε το χ. Εγώ παίζω μόνο με το L2 εδώ πέρα, μόνο με το L2 και μόνο με το τετράγωνο όταν θέλω να κόψω. Και είμαι σίγουρος ότι θα κόψω. Αυτά είναι τα δύο. Τώρα, αν χρησιμοποιώ ένα παίκτη ή αν ανοίγω πολλούς, κάνω κάτι ενδιάμεσο. Κάνω κάτι ενδιάμεσο. Αν και προσπαθώ περισσότερες φορές να είμαι aggressive λίγο στην άμυνα, αλλά ανάλογα και τον αντίπαλο, όσο το επιτρέπει ο αντίπαλος. Τον αντίπαλος ξέρει ότι είναι καλός με την μπάλα στα πόδια και έχει τις εύκολες πάσεις, δεν θα βγεις πολύ aggressive και να τον χτυπήσεις, ας πούμε, και να σε χτυπήσεις στους καινούς χώρους. Οπότε θα καλύψεις και λίγο χώρους με τους παίκτες σου. Και όταν μπορείς, θα είσαι και aggressive. Είναι ενδιάμεσο. Απλά να θυμάστε, δεν ξεχνάμε ποτέ. Εδώ ο γκολάρ, εντάξει, με τον Team of the Season Messi. Το πλασέ αυτό του Messi είναι φαρμακερό. Οπότε δεν ξεχνάμε ποτέ ότι δεν χρησιμοποιούμε το H ή το A. Το contain ποτέ δεν το χρησιμοποιείτε. Και L2 με τετράγωνο και το τετράγωνο ή το όμικρον που έχετε, το shoot, τέλος πάντων, το stand tackle στην άμυνα, το χρησιμοποιείτε όταν είστε σίγουροι ότι θα κόψετε την μπάλα. Αλλιώς είναι μεγάλο λάθος το να βγαίνεις και να πας να κόψεις και να μην ξέρεις που είναι ο παίκτη σου και να αφήνεις χώρους έτσι. Πρέπει να, όταν θα χρησιμοποιήσετε το stand tackle, να είστε σίγουροι ότι μπορείτε να κάνετε αυτό το κόψιμο. Οπότε βασικό είναι το L2 και το R2 βέβαια για να τρέχετε. Το ένα με το άλλο μαζί ή και τα δύο μαζί ανάλογα κάποιες φορές, αλλά γενικά αυτό. Και σου είπα για το aggressive και το. Για aggressive και. Αν έχω ένα παίκτη, είναι ανάλογα και τον παίκτη. Όταν βλέπεις ότι ο άλλος, όπως είπα, ξέρει να χειρίζεται την μπάλα, δεν θα βγεις πολύ ψηλά και να τον πιέζεις με διάφορους, γιατί θα βρει τους καινούς χώρους και θα σε τιμωρήσει. Όταν μπορείς να το κάνεις, μπορείς να το κάνεις. Το καταλαβαίνεις, νομίζω. Καταλαβαίνεις το στυλ του αντιπάλου που μπορείς να πιέσεις και που πρέπει να είσαι λίγο πιο συντηρητικός να καλύψεις χώρους κτλ. Οπότε ναι, αυτή είναι η απάντησή μου. Ελπίζω να βοήθησα και τους περισσότερους, γιατί πολλοί νομίζω έχει τα πορεία με την άμυνα και εσύ, ένα Τζον, Γιάννη. Λοιπόν, και έχουμε ένα επίσης πάρα πολύ ενδιαφέρον σχόλιο και μεγάλο σχόλιο συνάμα. Είναι από το προηγούμενο επεισόδιο με το Pack Opening και έχει να κάνει με το marketing. Είναι από τον Jim Boo FIFA και μου λέει: ο Κεϊτά τώρα έχει 190.000, γιατί όταν τον αγόρασα εγώ πριν από μια εβδομάδα έχει 400.000. Λέγοντας αυτό, θέλω να παρουσιάσω μια ιδέα που σκέφτηκα. Είναι ενοχλητικό όταν αγοράζεις ένα παίκτη έχοντας κουραστεί και παίξει πολλά παιχνίδια για να μαζέψεις τα coins και μετά από μια εβδομάδα, ας πούμε, η τιμή του να κάνει ελεύθερη πτώση. Πιστεύω ότι η EA θα πρέπει να αλλάξει τον τρόπο που δουλεύει το market. Για παράδειγμα, πώς ένα σούπερ μάρκετ ένα χυμός, ας πούμε, κάνει ένα ευρώ. Δεν κάνει ένας χυμός 1 ευρώ και ο διπλανός του είναι ολόιδιος και κάνει 2 ευρώ. Έτσι πρέπει να γίνεται με τους παίκτες και τα consumables στο transfer market. Ας πούμε, ο Λαλάνα χρυσός για παράδειγμα να κάνει 1000 και όλοι οι χρυσοί Λαλάνα να έχουν την ίδια τιμή. Όχι ο ένας να έχει 1000 και ο άλλος που είναι ολόιδιος να έχει 1200. Ελπίζω να καταλαβαίνεις τι εννοώ. Με όλα στο transfer market πρέπει να γίνεται έτσι. Με αυτόν τον τρόπο δεν θα ανέβαιναν πολύ, ούτε θα κατέβαιναν πολύ οι τιμές των παίκτων, με αποτέλεσμα να έχουμε ένα πολύ καλό και δίκαιο market. Πες μου και εσύ την άποψή σου. Πολύ καλό βίντεο. Ευχαριστώ, φίλε μου. Και ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον σχόλιο. Μπορεί και άλλοι να συμφωνείτε με αυτό. Μπορείτε μερικοί να διαφωνείτε. Εγώ να σου πω την αλήθεια: διαφωνώ κάθετα σε αυτό και είναι εντελώς λάθος αυτό που λες. Έχει μια λογική. Στο δίνω αυτό. Έχει μια λογική αυτό που λες. Αλλά δεν εξυπηρετεί τον τρόπο που θέλει να δουλέψει το market στο FIFA και δεν εξυπηρετεί, πιστεύω, το παιχνίδι. Εδώ βλέπετε, μένουμε 1-3 πίσω. Πολύ γρήγορα 2 γκολ. Οπότε έχουμε πολύ βουνό να ανέβουμε. Και λοιπόν, πάμε στο σχόλιο. Πρώτα απ' όλα να ξεκινήσω όπως κάνω συνήθως προς το τέλος, για να σου πω κάτι σαν ρίση, ας πούμε, όχι ρίση, κάτι που είναι δεδομένο στη ζωή. Άλλο είναι το δίκαιο, γιατί μου λες στο τέλος ότι με αυτό θα έχουμε ένα αποτέλεσμα να έχουμε ένα πολύ καλό και δίκαιο market. Άλλο είναι το δίκαιο και άλλο είναι το ίσο. Άλλο ισότητα, άλλο η δικαιοσύνη, να το ξέρεις. Είναι δύο διαφορετικές έννοιες, δύο διαφορετικά πράγματα. Ναι, μεν θα είχαμε δίκαιο market. Αλλά τι θα γινότανε, αυτός που δεν είχε πολλά coins δεν θα μπορούσε ποτέ να αγοράσει τους παίκτες που, δεν σου λέω το Ρονάλντο, τον Μέση και αυτός, δεν μπορούσε να αγοράσει ποτέ τον Griezmann.
δεν θα μπορούσε να αγοράσει ποτέ τον Ρόμπεν, δεν θα μπορούσε να αγοράσει ποτέ. Καταλαβαίνεις ποιες τιμές μιλάω τώρα. Δηλαδή, ο Γκρισμάν ακόμα θα είχε 300 χιλιάρικα. Επίσης, δεν έχει νόημα γιατί αν ο κανονικός Γκρισμάν άρχιζε με 300 χιλιάρικα που είχε αρχίσει την αρχή τη σεζόν και είχε ακόμα 300 χιλιάρικα, δεν θα τον αγόραζε κανείς γιατί θα είχε βγει καλύτερος Γκρισμάν, το οποίο η τιμή θα ήταν ακόμα πιο πάνω γιατί ο κανονικός Γκρισμάν θα ήταν ακόμα 300 χιλιάρικα. Οπότε αυτό μπορεί να είναι δίκαιο γενικά, αλλά δεν είναι ίσο. Δηλαδή, για κάποιους δεν πρόκειται ποτέ να χρησιμοποιήσουν Ρονάλντο, ας πούμε. Εντάξει, Ρονάλντο, ας πω, λογικό να μην χρησιμοποιήσουν, αλλά υπάρχουν κάποιοι παίκτες οι οποίοι ξεκίναγαν με πολύ ψηλές τιμές. Φαντάζεσαι να μέναν πάντα σε αυτές τις ψηλές τιμές. Πρώτα απ' όλα δεν τους χρησιμοποιούσε ποτέ κανείς. Γιατί μετά από κάποια φάση δεν τους χρησιμοποιούσε κανείς. Γιατί και αυτοί που θα είχαν λίγο budget, που ξεκινάγαν λίγο πιο μετά το FIFA, δεν θα μπορούσαν, ας πούμε, να κάτσουν να πάρουν ένα Βάρντι, ο οποίος θα έχει 50.000. Και δεν θα τον έπαιρνε και κανένας. Δηλαδή και αυτός που θα τις είχε τις 50.000 δεν θα τις έδινε για το Βάρντι, γιατί ο Βάρντι πλέον θα ήταν μια κάρτα πολύ μέτρια. Δηλαδή, αν πούμε ότι ακόμα είχαν κρατήσει τις τιμές τους, ποιος θα έπαιρνε Βάρντι 82 overall αυτή τη στιγμή με 50.000? Κανείς. Κανένας. Οπότε δεν θα υπήρχε πολύ μεγάλο νόημα σε αυτό που λες. Επίσης, έτσι όπως δουλεύει το market, είναι ενδιαφέρον για το Ultimate Team και κάνει διαφορά στο Ultimate Team γιατί δίνει, είναι το αλατοπίπερο αυτό το παιχνίδι. Δηλαδή, πρέπει να ψάχνεσαι, να κάνεις τις μελέτες σου, να δεις. Όπως και με τα SBC φέτος, αυτό έγινε ακόμα καλύτερο. Δηλαδή, ποια SBC μπορεί να βγουν, να σκέφτεσαι λίγο, σε βάζει να σκέφτεσαι λίγο το market και να κάνεις έξυπνες κινήσεις. Πρέπει να είσαι λίγο από πάνω, αλλά έτσι είναι αυτό. Επίσης, όταν θα πάρεις μια ήττα, ας πούμε, στα οικονομικά σου, ας πούμε, θα βγάλεις μια ζημιά από ένα παίκτη, είναι λογικό. Κάποιες φορές, αν επωφεληθείς και σκεφτείς λίγο πιο γρήγορα, θα επωφεληθείς και θα βγάλεις profit. Εδώ κοιτάξτε μια γκολάρα που βάζουμε με τον Pogba, είναι τώρα νομίζω. Δεν θυμάμαι αν είναι τώρα. Πάντως θα κάνουμε το 2-3 με τον Pogba σε κάποια φάση, δείτε τι όμορφο γκολ μπήκε. Οπότε πιστεύω να με καταλαβαίνεις αυτό που λέω. Είναι αυτό που είναι, δηλαδή δεν μπορεί να αλλάξει έτσι το market. Αν αλλάξει έτσι το market, όχι μόνο θα είναι τελείως ανισόρροπο. Αν μπορείς να το καταλάβεις, θα είναι ανισόρροπο το market και οι παίκτες δεν θα βγάζουν, οι τιμές μετά από κάποια φάση δεν θα βγάζουν νόημα. Θα μου πεις. Μπορεί να είναι 50.000 ο Βάρντι, μπορεί να κατέβει απλά να είναι όλοι το ίδιο. Ναι, καταλαβαίνω αυτό που λες να είναι όλοι το ίδιο, αλλά δεν γίνεται γιατί. Ο ένας έχει πιο. Γιατί να πάρεις έναν που έχει δύο contracts, ας πούμε, και έχει basic, και ο άλλος έχει 50 contracts και hawk πάνω του. Γιατί να έχουν την ίδια τιμή. Βλέπεις, πρέπει να έχεις τη δυνατότητα να βάζεις εσύ την τιμή στον παίκτη σου ανάλογα πόσο τον κοστολογείς. Δεν μπορώ εγώ να έχω πάνω στο Λουκάκο ένα Hunter. Και ο basic, γενικά ο Λουκάκου, να έχει 10.000 στο market και εγώ να μην μπορώ να το βάλω 13.000. Γιατί αυτός που θα δει Hunter, θα θέλει να το αγοράσει με Hunter, θα πάρει και θα αγοράσει το δικό μου 13.000. Γιατί και εγώ το έχω προσθέσει αυτή την αξία πάνω του, το Hunter. Οπότε το έχω προσθέσει αξία. Οπότε δίκαια του βάζω παραπάνω coins από ό,τι κάνει γενικά ένας Λουκάκου στο market. Ελπίζω να καταλαβαίνεις αυτό που λέω. Και ένα τελευταίο που θέλω να πω πάνω σε αυτό είναι ότι πρέπει να προβλέπεις το market. Αυτό είναι φοβερό γκολ το Pogba εδώ. Να κάνω το 2-3 μετά. Πίεσα να ισοφαρίσω, αλλά είχε κλειστεί πάρα πολύ καλά ο αντιπαλός μου. Του στείλα και μήνυμα μετά. Εντάξει, του στείλα ότι καλό παιχνίδι, αν και παίζει Park the Bus. Μου είπε ότι δεν έπαιζε Park the Bus. Ότι παίζει defensive και counter attack. Εντάξει, μπορεί να έχει και δίκιο. Σε αυτό δεν το ξέρω. Πάντως ήταν καλό παιχνίδι. Δεν έχω παραπάνω από τον αντίπαλο. Δεν έπαιζε unfair. Έπαιζε για να πάρει το παιχνίδι όπως κάνουν οι περισσότεροι στο Foot Champions. Και εφόσον είχε πάρει πλεονέκτημα 2 γκολ, προσπάθησε να το κρατήσει. Οπότε πρέπει να προβλέπεις λίγο το market. Όπως για παράδειγμα εγώ την προηγούμενη εβδομάδα που είχαμε, ή την προηγούμενη, την πάρα προηγούμενη, ήταν που ήξερα ότι θα βγουν Team of the Season tradable και untradable. Το περίμενα δηλαδή, το έβλεπα ότι τελευταία εβδομάδα δεν υπάρχει ούτε σαν να μην το κάνει αυτό. Θα το έκανε. Το μυαλό μου που πήγε να πάω να πάρω Team of the Season φθηνούς. Με 20-22, 25 χιλιάρικα λέω, discard κάνουν στα 22, οπότε. Και να χάσω 1.200-2.000 από κάποιον, δεν με πειράζει. Τι δεν σκέφτηκα όμως, ότι από αυτά τα πακέτα θα τα κάνουν αρκετοί, θα βγουν παίκτες και άλλοι στο market, θα βγουν τα πακέτα διάφοροι Team of the Season, όπως ήταν ο Καντέο Ντεμπελέ και ο Έριξεν που είχα πάρει. Αυτό δεν το σκέφτηκα, ώστε να τους πουλήσω με το που τελείωσε το Weekend League, το πρώτο που τους είχα πάρει. Οπότε έμεινα με αυτούς, έπεφταν σε κάποια φάση που. Μετά από κάποια φάση δεν είχε αξία να τους πουλήσω. Οπότε τους κράτησα και έμεινα με αυτούς. Γι' αυτό με είδατε να μένω με αυτήν την ομάδα. Την οποία, όπως είπα, θα έχουμε αρκετές αλλαγές στο επόμενο επεισόδιο, αλλά αυτά θα τα δούμε στο επόμενο επεισόδιο. Ελπίζω να σε κάλυψα, φίλε μου. Ήταν μεγάλο το comment και έπρεπε να το αναλύσω λίγο, οπότε είναι λογικό. Ελπίζω να σε κάλυψα και κατάλαβες ποια είναι η λογική πάνω σε αυτό και γιατί το market είναι φυσιολογικό έτσι όπως είναι έτσι και δεν πρόκειται να αλλάξει. Απλά πρέπει να. Απαιτεί και αυτό το χρόνο του. Όπως απαιτεί το παιχνίδι να το μάθεις, να μάθεις τους μηχανισμούς και αυτά, απαιτεί και το market το χρόνο του, να μάθεις πώς δουλεύει,
και πώς αντιδράει στα διάφορα promos, στα διάφορα οτιδήποτε, στα διάφορα SBC κτλ. Οπότε δεν το βλέπω να αλλάζει και δεν νομίζω ότι είναι πρόβλημα αυτό με το market. Ίσα ίσα που φέτος με τα SBC το κάνουν πιο απρόβλεπτο και αυτό είναι το ωραίο. Είναι όπως είπα το αλατοπίπερο του Ultimate Team. Οπότε, πάμε και στο τελευταίο σχόλιο, είναι από τον Chris Bow. Και μου λέει: Δήμο, πες μας τι θες να αλλάξεις το FA18 Ultimate Team. Επίσης, συνέχισε την πολύ καλή δουλειά που με κάνει να βλέπω όλα τα επεισόδια από το Road to Glory από το πρώτο επεισόδιο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, φίλε μου. Επίσης, θα έχουμε εννοείται και στο FA18 Road to Glory και ελπίζω εκεί να φτάσουμε τα 100 επεισόδια, όχι απλά τα 50. Οπότε, για τελευταίο σχόλιο, έχουμε το τι θέλω να αλλάξει. Είναι πάρα πολλά. Είναι πάρα πολλά που θέλω να αλλάξουν, αλλά ξέρω ότι δεν πρόκειται να αλλάξουν όλα έτσι. Λειτουργεί η EA και έτσι λειτουργούν και οι περισσότερες εταιρείες. Δεν αλλάζουν ποτέ όλα τα αυτά που πρέπει να αλλάξουν σε μια χρονιά. Εγώ αυτό που θέλω να αλλάξουν σίγουρα είναι να δω ότι υπάρχει βελτίωση στους servers, να δω ότι καταλάβανε ότι μπαίνει πολλής κόσμος και όταν φτιάχνεις ένα mode όπως είναι το Food Champions πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη σταθερότητα στο gameplay. Γιατί δεν νομίζω ότι όλα αυτά τα παράπονα που προέρχονται από διάφορους παίκτες, από καλούς, κακούς, μέτριους, από pro players, δεν νομίζω ότι όλα αυτά τα παράπονα έρχονται από το πουθενά και ότι δεν έχουν βάση. Οπότε κάτι λάθος πηγαίνει με τους servers, οπότε κάτι κάπως πρέπει να το δουν αυτό. Επίσης, τώρα για μέσα στο παιχνίδι θέλω να αλλάξουν κάποια πράγματα. Σίγουρα αυτά που θέλω να αλλάξουν είναι περισσότερο. Θα ακουστεί κάπως τώρα αυτό σε μερικούς. Θέλω να αλλάξουν περισσότερο το. Να ξεχωρίζει περισσότερο ο καλός, ο μέτριος και ο κακός παίκτης. Δηλαδή να ξεχωρίζεται το μεγαλύτερο το skill. Δηλαδή αυτός που είναι καλύτερος να φαίνεται περισσότερο. Γιατί φέτος από ό,τι κατάλαβα σε πολλά παιχνίδια, λίγη τύχη να έχεις, μπορείς να κοντράρεις τον οποιονδήποτε. Και εγώ όταν έπαιξα μεγαλύτερο από μένα, ξέρω ότι όταν έχω λίγη τύχη μπορώ να τον κοντράρω. Και ένας που καταλαβαίνω ότι είναι κατώτερο επίπεδο από μένα, μπορεί να με κοντράρει αν έχει λίγη τύχη και το παιχνίδι εμένα, ας πούμε, δεν μου πάει πολύ. Γενικά θέλω να φτιάχνουν. Και αυτά θα φτιάχνουν μέσω, ας πούμε, ένα πολύ μεγάλο λάθος για μένα είναι οι πάσες. Δηλαδή μπορείς πολύ εύκολα να πασάρεις. Και το είπαμε και σε ένα άλλο σχόλιο με ένα άλλο παιδί που μου λέγει το Sweating Goals στο προηγούμενο επεισόδιο. Εδώ βλέπετε τελειώνει το παιχνίδι άδοξα, δεν καταφέραμε να πάρουμε την νίκη. Πρώτη ήταν και τελευταίο παιχνίδι για το προηγούμενο Weekend League, δυστυχώς. Είναι οι πάσεις για μένα μεγάλο πρόβλημα. Δηλαδή είναι πολύ εύκολο να γυρίσεις την μπάλα. Κάνει λάθος πάσεις ο άλλος κάνει λάθος πάσα μέσα στην περιοχή του, αλλά η μπάλα πάει στον παίκτη του. Δεν έχει σχέση τι δύναμη βάζεις, τι κλίση σώματος έχει ο παίκτης. Όλα αυτά πρέπει να παίζουν ρόλο. Δεν μπορείς εσύ να κοιτάς το τερματοφύλακά σου και να σημαδεύεις προς την περιοχή του αλλού με πάσα και να πηγαίνει πάσα εκεί που πρέπει. Δεν υπάρχει εδώ, βέβαια είναι glitch έτσι, δεν είμαστε elite 1. Είχα δει λίγο τα monthly τι θέλαμε. Όπως βλέπετε 13 νίκες, 1 ήττα, 26 attempts remaining, 13 ώρες, αλλά είχα πράγματα να κάνω, ήμουν και κουρασμένος. Παιδιά, η κούραση που μου ήρθε από το αυτό το μπάνιο ήταν φοβερή. Εντάξει, μου ξέσκισε το Weekend League. Επίσης, να πω, για να κλείσουμε το βίντεο σιγά σιγά, να πω ότι στο επόμενο βίντεο, όπως είπαμε, δεν τα ξαναλέω, είναι ειδικό επεισόδιο Road to Glory. Θα έχουμε διαφορετικά πράγματα. Πάρα πολύ καλό, μην το χάσετε. Πολύ ιδιαίτερο, πολύ special επεισόδιο. Και επίσης να πω ότι στο επόμενο Weekend League θα έχουμε καινούργια ομάδα. Είναι σίγουρο αυτό, πολύ καινούργια ομάδα. Αλλά δεν ξέρω και εκεί πόσα παιχνίδια θα παίξουμε, γιατί έρχεται το Gameathlon, είναι τουρνουά. Ελπίζω να είστε όλοι εκεί. Μπορεί να κάνω ξεχωριστό βίντεο για να πω τι θα πάμε, τι θα γίνει κτλ. Κτλ. Οπότε έχει Σάββατο και Κυριακή, έχει Gameathlon. Αν μπορώ να παίξω όσα περισσότερα παιχνίδια παίξω την Παρασκευή και όσα παιχνίδια παίξω τα βράδια που θα γυρίζω το Σαββάτο και τις Κυριακές. Οπότε δεν ξέρω αν και πάλι θα παίξουμε και τα 40 παιχνίδια. Αλλά σιγά σιγά εδώ μένει να περνάμε καλά, να παίζουμε λίγο FIFA, να βλέπουμε καινούργιες ομάδες πλέον και αυτό. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν άλλοι στόχοι. Από εδώ και πέρα το Weekend League θα συνεχιστεί, αλλά τα rewards δεν είναι και κάτι τρελό ώστε να κάνουμε το grinding που κάναμε στις προηγούμενες εβδομάδες. Οπότε αυτά για αυτό το επεισόδιο. Like αν σας άρεσε. Subscribe αν δεν είστε εγγεγραμμένοι και σας περιμένω στο επόμενο επεισόδιο που θα είναι πολύ special. Κάντε like αν, όπως είπα, αν είστε χαϊπαρισμένοι γι' αυτό και θα τα πούμε στο επόμενο. Μέχρι τότε, γεια χαρά!